ποιο είναι αυτό το νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που περνά αύριο στο Υπουργικό Συμβουλίο. Ο ίδιος ο εισηγητής υφυπουργός κύριος Τσακλόγλου το θεωρεί και το ονομαστίζει σύστημα κεφαλαιοποιητικής ή ιδιωτικοποιημένης επικουρικής σύνταξης. Δηλαδή, σε μετάφραση. Δηλαδή, αυτός που θα πληρώνει από 1η-1η-22 εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές του δεν θα πηγαίνουν στις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων όπως συνέβαινε για 70 χρόνια, αλλά θα πηγαίνουν στο δικό του ατομικό κουμπαρά, τον οποίο με τη δική του συνένεση θα τον διαθέτει για να παίζονται σε διάφορες επενδύσεις και στο τέλος μετά από 30-40 χρόνια θα ανοίγουν τον κουμπαρά και ό,τι βρει θα παίρνει σύνταξη. Άρα σταματάει αυτό που λέγανε οι μεγάλοι πολιτικοί που καθιερώσανε την επικουρική σύνταξη πριν 40 και 50 και 30 χρόνια, ότι σταματάει η λεγόμενη αλληλεγγύη των γενεών και οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν θα πληρώνουν τις συντάξεις των πατεράδων τους και των παππούδων τους, αλλά θα πληρώνουν τις δικές τους συντάξεις που θα τις εισπράξουν μετά από 30-40 χρόνια, με δυνατότητα να παίζουν σε 3 επίπεδα επενδύσεων και αναλόγως να αυξάνουν ή πιθανόν και να μειώνουν το προσδοκόμενο όφελος από τη συντάξη. Τι σημαίνει αυτό να παίζουν με 3 συστήματα επενδύσεων και ανάλογα με το αν πάνε καλά οι επενδύσεις αυτές, δηλαδή να παίρνουν μετά από 30-40 χρόνια τα χρήματά τους ή όχι, και με τη συνένεση των ίδιων των συνταξιούχων, φαντάζομαι πως όχι. Με συνένεση των ίδιων των συνταξιούχων θα παίζουν, επειδή ξέρω το σχέδιο το οποίο πάει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα παίζουν σε 3 επενδυτικά ρίσκα, αλλά στο τέλος και να χάσουν από τις επενδύσεις των εισφορών τους, θα είναι εγγυημένες οι άτοκες εισφορές που κατέβαλαν 30-40 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο στο τέλος, αν χαθούν σε επενδυτικά ρίσκα οι εισφορές, θα είναι εγγυημένες μόνο οι εισφορές και όχι η σύνταξη. Θα είναι εγγυημένες μόνο οι εισφορές που κατέβληθησαν από τους ασφαλισμένους. Αυτό είναι το σύστημα που εισηγείται αύριο ο κ. Υπουργός. Να ρωτήσω και πάλι, τώρα μπορεί να σας κουράζω, αλλά τι σημαίνει εγγυημένες, εξασφαλισμένες οι εισφορές, αλλά όχι η σύνταξη? Αυτό το οποίο είπε σε μία προηγούμενη συνέντευξή του το παρελθούσε Κυριακή ο κ. Υπουργός είναι, τουλάχιστον θα είναι εγγυημένες να αποδοθούν οι εισφορές που κατευθύνθησαν από τους ασφαλισμένους εάν δεν πάνε καλά οι επενδύσεις. Για το επικουρικό ταμείο η σύνταξη θα καταβάλλεται κανονικά? Η κυρία σύνταξη δεν πλήττεται. Το καθεστώς της κυρίας ασφάλισης δεν πλήττεται. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης και της επικουρικής σύνταξης. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι μέσα σε αυτό το σύστημα θα μπουν κάποιοι υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου του 2022. Αφορά σημερινούς, αφορά χθεσινούς, αφορά νέους συνταξιούχους? Αυτό το οποίο εισηγείται αύριο ο κύριος Υπουργός είναι ότι θα μπουν υποχρεωτικά όσοι μπουν στην εργασία από 1η-1η-22 υποχρεωτικά και ελευθέρως, όσοι είναι σήμερα και τους βρει το 1η-1η-22 κάτω των 35 ετών. Αυτοί λοιπόν θα μπουν επιλεκτικά και ελευθέρως, αλλά υποχρεωτικά στο καθεστώς της νέας επικουρικής ασφάλισης θα μπουν οι νεοεργαζόμενοι, αυτοί που θα πρωτοπιάσουν δουλειά, κυρία Δουλγεράκη, από 1η-1η-22 ή όσοι κάτω των 35 ετών επιλέξουν να εγκαταλείψουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα επικούρησης και επιλέξουν το προαιρετικό ή το κεφαλαιοποιητικό ή το ιδιωτικό. Μάλιστα. Αφελές ναι μεν, αλλά από την άλλη ρωτώντας πας στην πόλη. Τι κερδίζεις, τι χάνεις? Στα 18 συστήματα που έχει
του κόσμου που έχει επικρατήσει, στα 17 έχουν χάσει συντάξεις και εισφορές οι ασφαλισμένοι και μόνο στο σουηδικό σύστημα εισπράττουν κάτω από τις εισφορές. Δηλαδή παίξανε τα χρήματά τους, τώρα είναι στα περισσότερα δικαστήρια οι ασφαλισμένοι, διότι χαθήκανε και οι εισφορές, βεβαίως δεν εγγυηθήκανε και τις συντάξεις. Γι' αυτό στο ερώτημα, αφού στα 18 συστήματα τα 17 αποτύχανε γιατί το εισαγάγεται, είπε ότι εμείς πάμε με το σουηδικό μοντέλο ο κύριος Υπουργός. Αύριο αυτό θα πει και στην κοινή γνώμη. Μάλιστα. Ο καθένας από εμάς, λοιπόν, εάν είναι σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες, αποφασίζει αν θέλει να μπει στο προαιρετικό ή στο υποχρεωτικό σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Σωστά, κάτω των 35 ετών μπορεί, δεν αφορά τους σημερινούς ασφαλισμένους που είναι ήδη στην αγορά εργασίας, δεν τους αφορά καθόλου, αλλά μπορούν αυτοί να επιλέξουν να μπουν στο σύστημα που θα ισχύσει από πρώτη πρώτη. Γιατί να θέλω να μπω σε αυτό το σύστημα? Μα εμείς θα βγάλουμε ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να πείτε, για να μην χάσετε λεφτά και εισφορές. Δεν θα πάρετε ποτέ συντάξεις. Είναι σαν να μιλάμε για ένα δεύτερο χρηματιστήριο ουσιαστικά, με τη συνένεσή μου, έτσι. Είναι και θα σας παίρνει η υπεύθυνη δήλωση ότι θέλετε να παιχτούν τα χρήματά σας σε τρία επενδυτικά ρίσκα, ανώτατο, μεσαίο και κατώτατο, και αναλόγως να χάσετε ή να κερδίσετε παραπάνω των εισφορών σας χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, σε 18 χώρες εφαρμόστηκε, στις 17 καταργήθηκε μετά την αποτυχία, διότι χάσανε συντάξεις και εισφορές οι ασφαλισμένοι. Mm-hmm. Γι' αυτό και σας ρώτησα, επειδή αναφέρατε αυτό το παράδειγμα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά τονίζετε και κάτι άλλο, επισημαίνετε και κάτι άλλο ή υπενθυμίζετε, κύριε καθηγητά, ότι είμαστε σε εκείνη τη χρονιά, είναι το τελευταίο έτος για την συνταξιοδότηση με τα λεγόμενα μεταβατικά ή ευνοϊκά όρια ηλικίας που ισχύουν για την περίοδο 15-21, ναι? Από 1η-1η-22, σας το λέω με παράδειγμα να το καταλάβουν οι ακροατές, αν μια γυναίκα που μέχρι σήμερα μπορούσε να βγει με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης, δεν έχει 12.000 ένσημα και το 95% των γυναικών του ιδιωτικό τομέα δεν έχει τα 12.000 ένσημα, δηλαδή 40 χρόνια ασφάλιση, από 1η-1η-22 δεν θα βγαίνει στα 62 που βγαίνει μέχρι φέτος, αλλά θα βγαίνει στα 67. Άρα όλες οι γυναίκες, το 95% των γυναικών με τα στατιστικά τα σημερινά, που δεν θα μπορούν να πιάσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης στο 62, θα πηγαίνουν στα 67, στα 68, στα 69. Άρα έχουμε αμέσως 5 χρόνια έως 7 χρόνια αύξηση των ορίων ηλικίας όλων των Ελληνίδων. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη, έτσι? Από το 1948 καμία άλλη χώρα δεν αύξησε όσο η προηγούμενη κυβέρνηση από 5 έως 12 χρόνια τα όρια ηλικίας. Οι γυναίκες που γίνανε στα 55 ή στα 50 με 3 παιδιά θα βγαίνουν στα 62 με 40 ή στα 67. Παρέα και ανθυγινά ή και άντρες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που βγαίνανε στα 58 ή στα 60 θα βγαίνουν στα 67. Άρα είναι η μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας που έχει συντελεστεί σε ευρωπαϊκή χώρα, όχι μόνο της Ευρωζώνης, αυτή που έγινε το 2015 με το τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Και την ίδια ώρα, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανέργους, τα νούμερα ανεβοκατεβαίνουν μόνο από πίσω από τα νούμερα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν μεταξύ ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ, σαφέστατα. Μόνο από πίσω από αυτά υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν νέοι ηλικιωμένοι γέροι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν. Καλούμε δύο διοικήσεις των οργανισμών, ο ΑΕΔ και η ΕΛΣΤΑΤ, που έχουν μεταξύ τους διαφορά 500.000 ανέργους, που ένας οργανισμός δεν εντοπίζει 500.000 σχεδόν ανέργους, να προστατεύσουν το κύρος τους και να πάψουν να προσβάλλουν τις οικογένειες των ανέργων. Όταν ο ένας για τον ίδιο μήνα Μάρτιο του 2021, για την ίδια χώρα που λέγεται Ελλάδα, η πολύπαθη πατρίδα μας, οι δύο κρατικοί οργανισμοί έχουν διαφορά 7 και 8 μονάδες στον εντοπισμό της ανεργίας, είναι, δεν λέω εξαχρίωση των θεσμών, αλλά είναι καθήκον των δύο κρατικών οργανισμών να προστατεύσουν το δικό τους το κύρος
και να πούνε γιατί ο ένας δεν μπορεί να εντοπίσει μισό εκατομμύριο ανέργους που τους εντοπίζει ο άλλος. Μάλιστα. Οι αλχημίες πάντων των αριθμών. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και να πούμε ότι το πολιτικό προσωπικό και το τωρινό και το προηγούμενο δεν επεκαλεί τα στοιχεία του ΑΕΔ που έχουν μεγαλύτερη ενέργεια, αλλά πάντα τα μικρότερα της ΕΛΣΤΑΤ. Να δείτε σε τι υπηρεσίες βρίσκονται τα νούμερα που βεβαίως ανακοινώνουν οι διάφοροι οργανισμοί.